180 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που η πόλη μας η Αθήνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του νεοσύστατου μικρού ελληνικού κράτους. Ήταν Δεκέμβριος του 1834, όταν το μικρό χωριό της Αθήνας τότε ανακηρύχθηκε από τον Όθωνα ως η νέα και μόνιμη πλέον πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, που τότε έφτανε μέχρι τη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι σαφείς. Σύνδεση των Νεοελλήνων με την ένδοξη αρχαία ιστορία τους. Τόνωση της εθνικής αυτοσυνειδησίας τους που θα τους βοηθούσε στο νέο τους ξεκίνημα. Η Αθήνα τότε έδινε τη θλιβερή εικόνα ενός μεγάλου χωριού πνιγμένου στη σκόνη του καλοκαιριού και στις λάσπες του χειμώνα, με ανύπαρκτη ρημοτομία και πολεοδομία και με άθλια πλήνθινα σπίτια. Και άρχισε από τότε το χωριό να μετατρέπεται σε πόλη για να φτάσει μέσα στα 187 χρόνια στη σημερινή της μορφή. Μια βόλτα στους δρόμους της σύγχρονης Αθήνας έχει πολλά να μας πει και να μας προβληματίσει. Εκτός από το πανόραμα των αιώνων, την Ακρόπολη μας, πολλά περικαλεί και επιβλητικά κτίρια κοσμούν το κέντρο της πόλης μας. Τα περισσότερα έχουν ιστορία μεγαλύτερη των 100 χρόνων. Κατασκευάστηκαν δηλαδή σε εποχές δύσκολες για το ελληνικό κράτος, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των πολιτών. Πώς ήταν δυνατόν να γίνει αυτό από ένα μικρό κράτος που μόλις έκανε τα πρώτα βήματά του ανεξαρτησίας, καταχρεωμένο στις μεγάλες δυνάμεις, και ενώ διαρκώς πολεμούσε για να ελευθερώσει και τον υπόλοιπο ελληνισμό? Αυτή η απορία προκάλεσε την εργασία και τη συνεργασία μας. Πίσω από όλα αυτά και πολλά άλλα εντυπωσιακά κτίρια και έργα βρίσκονται κάποιες μορφές, οι εθνικοί ευεργέτες. Ποιοι είναι αυτοί, τι πρόσφεραν, ποια τα κίνητρά τους? Αυτά ερευνήσαμε και περιληπτικά θα σας παρουσιάσουμε.